για 35. Μάλιστα. Από 2 ευρώ και 10 λεπτά με το νέο έτος η διέλευση από τα διόδια αφιδνών θα κοστίζει 3 ευρώ και 35 λεπτά. Σε ολόκληρη τη χώρα οι τιμές των διοδίων αναμένεται να πάρουν φωτιά με αυξήσεις έως και 61%, αφού αυτό προβλέπεται από τις αναθεωρημένες συμβάσεις παραχώρησης, προκειμένου να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες στα μεγάλα οδικά έργα που έχουν βαλτώσει λόγω της κρίσης. Τι λένε, μας εζηματίσανε. Τι να σου. Θα κοιτάξουν να λάβουν μέρημνα να μειωθούν τα διόδια, όπως μειώθηκαν μισθοί και συντάξεις, γιατί ο κόσμος άρχισε να παραμιλάει από καιρό, όχι τώρα. Η αυξήση των διοδίων είναι προαπαιτούμενο σύμφωνα με την κυβέρνηση ώστε να ξεκινήσουν και πάλι οι κατασκευές στα μεγάλα οδικά έργα της χώρας. Το τίμημα όμως για τις 20.000 νέες θέσεις εργασίας που υπόσχεται ο Υπουργός Μεταφορών φαίνεται πως είναι μεγάλο. Φόροι, χαράτσια, έκτακτες εισφορές, τέλη κυκλοφορίας, φόροι πολυτελείας. Οι πολίτες θα πρέπει να βάλουν ξανά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν όχι το χρέος αλλά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εθνικών οδών. Πείτε μας τι να κάνουμε. Εγώ κάνω τη διαδρομή 3 φορές την ημέρα πάνω κάτω εδώ. Να δούμε τι άλλο θα μας πάρουν. Τι άλλο θα δούμε. Ενδεικτικά στα διόδια αφιδνών, όπου η τιμή των διοδίων είναι σήμερα 2 ευρώ και 10 λεπτά, η νέα τιμή που προβλέπεται σε αναθεωρημένες συμβάσεις εκτινάσταται στα 3 ευρώ και 35 λεπτά, σημειώνοντας αύξηση 60%. Στη Θήβα, με σημερινή τιμή 2 ευρώ και 55 λεπτά, από την 1η Πρώτου αναμένεται να φτάσει στα 4 ευρώ και 5 λεπτά, σημειώνοντας αύξηση 59%. Θα τα υπερπηδάω, δεν γίνεται, ή θα σηκώνω μπάρες. Στα διόδια πελασγίας από 2 ευρώ και 70 λεπτά θα φτάσει στα 3 ευρώ και 50 λεπτά, αυξημένη κατά 30%. Ενώ στα διόδια ελευσίνας, όπου οι οδηγοί πληρώνουν σήμερα 3 ευρώ και 20 λεπτά, μόνο για τη μία κατεύθυνση χωρίς χρέωση στην επιστροφή, από το νέο έτος θα χρεώνεται και αυτοί. Το κόστος των διοδίων σε κάθε κατεύθυνση θα είναι 2 ευρώ και 10 λεπτά, σύνολο δηλαδή 4 ευρώ και 20 λεπτά, αυξημένη τιμή κατά 31% σε σχέση με σήμερα. Οι κάτοικοι των περιοχών γύρω από τα διόδια των αφιδνών, όπως το Καπανδρίτιο που βρίσκομαι, δηλώνουν έξαλλοι με το ενδεχόμενο να αυξηθούν τα διόδια κατά 60%. Μόνο καλό δεν είναι σε αυτές τις μέρες να αυξάνονται και τα διόδια. Πολύ απλά δεν θα περάσω ποτέ από εκεί. Για τους τακτικούς χρήστες των εθνικών οδών προβλέπονται πάντως εκπτώσεις έως και 80% αν πραγματοποιούν τουλάχιστον 30 διελεύσεις το μήνα. Στις νέες συμβάσεις προβλέπεται η οριστική κατάργηση του σταθμού διοδίων στο Σχηματάρι αλλά και η δημιουργία δύο νέων παράπλευρων σταθμών στον Άγιο Στέφανο που θα λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2014 και στη Βαρυμπόπη που αναμένεται να είναι έτοιμος μέχρι το καλοκαίρι του 2015. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών, όλοι οι μεγάλοι οδικοί άξονες θα είναι έτοιμοι μέχρι το τέλος του 2015, έστω και αν το κόστος σε περίοδο κρίσης είναι μεγάλο. Το κόστος πραγματοποίησης των έργων είναι μεγάλο. Κανείς δεν μας χαρίστηκε. Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες και το δημόσιο δεν είχε άλλη συμφερότερη εναλλακτική για να πραγματοποιηθούν. Οι νέες αναθεωρημένες συμβάσεις κατατίθενται άμεσα στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή τους από την αρχή του 2014.